τώρα θα κάτσω να δω ποιους παίκτες έχει πάρει ο Κώστας στην ομάδα του, θα ξανακοιτάξω πάλι τους δικούς μου και θα δούμε. Πάντως θα σταματούσε να σημειώνει. Το έχει πάρει... Τρομάξει, τον είχα για εύκολο αντίπαλο, αλλά τελικά τον υποτίμησα μάλλον τον Κώστα. Θα έπρεπε μάλλον να παρακαλέσω τον Αντώνη να μονομαχήσουμε οι δυο μας. Είδες, δεσποινά μου, στα έλεγα εγώ. Εσύ δεν ήθελες, ήθελες καινούριος αντιπάλος. Πάρα λοιπόν εδώ. Πολύ διαβασμένος ρε παιδί μου. Δεν είχα για έτσι τον Κώστα. Τρόμαξα όταν έβγαλε όλα τα κοιτάπια. Συνομίζω ότι είχαμε εδώ, έχουμε τον Μιχάλη, το Σταβέντο. Που ήταν χαλαρός και ό,τι να είναι. Εντάξει, αλλά. Που μιλάμε ήταν... μεθοδικότητα. Ο καινούριος εχθρός είναι μεθοδικός πολύ. Έχω να σου πω ότι και ο Κώστας. Πολύ, πολύ. Και ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ διαβασμένοι. Πολύ μεθοδικοί. Καλά, πάρα πολύ. Ο Κώστας, ξέρω, παιδί μου, είναι και λόγω της άλλης του ενασχόλησης με τέτοιο και καλά κάνει και είναι και μεθοδικός και σωστός. Ο άλλος είσαι κανένα παπαδιά. Ιδέες, πάρα πολύ. Του κάνει πως κοιτάς για το κινητό τώρα. Εσείς τον κάνατε έτσι, δίπλα τον είχατε. Ναι, ναι. Να ξέρω εδώ μέσα τι υπήρχε. Εσύ που τον είχες δίπλα. Το φίδι, ο όφης.